Ξεχωριστή σελίδα στην αντίσταση των κριτικών ενάντια στους Γερμανούς κατακτητές, έγραψε η Ραμνή, το ορεινό χωριό του Αποκόρωνα που αγωνίστηκε με σθένος. Τα γεγονότα της Εθνικής Αντίστασης τιμήθηκαν χθες στην καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης, παρόντος του Σύφη Μιχελογιάννη, πρώην βουλευτή Χανίων, που βίωσε την εικονική εκτέλεση των γυναικόπαιδων και οι οδυνηρές μνήμες παραμένουν αναλύωτες. Ένα μαρτύριο που κράτησε 12 ώρες, που κάθε τόσο εμφανιζόταν ένας ας πούμε αγγελιοφόρος και μας ανέμιζε ένα χαρτί ότι ήρθε η διαταγή της εκτελέσεως. Και οι φωνές των γυναικών, τα ουλιακτά είναι ακόμα στο αυτί μου. Το χωριό ολόκληρο είχε ταχθεί στον αγώνα κατά των Γερμανών. 80 χρόνια μετά οι περιγραφές προκαλούν ρήγη συγκίνησης. Είμαστε περικυκλωμένοι από στρατιώτες μπροστά σε ένα τεράστιο πολυβόλο με το χέρι στη σκανδάλη και με μια μεγάλη ταινία που κρατούσε άλλος. Αλλά για να γίνουν πιστικοί ερχόταν ο αγγελιοφόρος και μας έδειχνε ότι ήρθε η διαταγή. Και μαρτύριο, γιατί ήξερες μόνο τους τραβήξει τη σκανδάλη θα πεθάνεις. Και εγώ έλεγα γιατί να πεθάνω τώρα, επειδή ήμουν μικρός. Από τις προσωπικότητες της εποχής που ξεχώρισαν ήταν αυτή του αντισυνταγματάρχη Δημήτρη Μιχελογιάννη, πατέρα του Σύφη Μιχελογιάννη, ο οποίος είχε διακριθεί στους Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρά Ασία και στην Αντίσταση. Ο επικεφαλής νοστάγματος του Ελλάς έδωσε, κράτησε το βάρος, θα έλεγα, της πρώτης μέρας της μεγάλης μάχης που έγινε στην Παναγιά. Μια από τις μεγαλύτερες μάχες στο κατά την Αττική Αντίσταση στην Κρήτη, όπου οι Γερμανοί πέστησαν συντριπτική ήττα. Και από την Εθνική Αντίσταση στο μικρό αυτό χωριό ήταν γνωστό σε σχέση με όλα όσα ακολούθησαν ιστορικά και τη σημασία που είχε η μάχη της Κρήτης για το σύνολο του ναζισμού και το πώς έπεσε ο ναζισμός. Οι πρόγονοί μας αγωνίστηκαν με ψυχή, με θέληση εναντίον του επίδοξου κατακτητή του Τρίτου Ράικ. Και τα κατάφεραν. Τα κατάφεραν γιατί ο αγώνας τους ήταν με πίστη σε υψηλά ιδανικά και αξίες. Στις εκδηλώσεις μνήμης στη Ραμνή έδωσε το παρόν και ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ, Νίκος Ανδρουλάκης, όπως και υποψήφιοι ευρωβουλευτές. Μεταξύ της επίθεσης και της εκδίκησης υπήρχε η αντίσταση. Γι' αυτό οι Γερμανοί εκδικήθηκαν με το πιο βίαιο, βάναυσο τρόπο την Κρήτη, τον Αποκόρωνα και άλλα χωριά, τα Νόγια, την Καλαμάφκα, τη Βιάνο, γιατί αυτός ο λαός δεν προσκύνησε. Οι επίσημες εκδηλώσεις για την 83η επέτειο της μάχης της Κρήτης αρχίζουν τη Δευτέρα 20 Μαΐου.